η Γιώργιου, γιατί τη φάγατε τη Γιώργιου. Δεν είναι στην ομάδα μου. Γιατί με μια μέρα. Ωραία, γιατί φάγατε γιατί το Γιούρι. Φάγατε. Το Γιούρι τι μαγειά. Δεν το έφαγε. Ίσα ίσα που έδωσε πολύ σωστή. Στη δική μου περίπτωση δεν νομίζω ότι έφαγα κάποιο. Στη δική μου περίπτωση ήταν πιο πολύ στην κρίση του κόσμου το ποιον θα κρατήσει. Ναι, έκανε τρομερή κίνηση εδώ. Πραγματικά νιώθω ότι και τα δύο τα παιδιά, επειδή είναι 16 χρονών και οι δύο, και ένιωθα ότι εγώ πραγματικά δεν θα μπορούσα να δώσω μεγάλο ποσοστό σε κάποιον από τους δύο. Το βράδυ και οι δύο είχαν τρομερή εξέλιξη. Κοιμήθηκες το βράδυ. Δεν κοιμήθηκα τα βράδυ πριν τον ημιτελικό. Είχες δύσκολο έργο η αλήθεια είναι, γιατί ναι, και η Αρετή 40, και ο Γιούρι είχαν προσαρτηθεί και σαν φαβορί. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. 53-47. Ναι, εντάξει. Ναι, κάπου εκεί. Τα πιο ωριακά έπρεπε να δώσει. Ήταν ναι, και περίμενα πια να δει. Γιατί, για ποιο λόγο το λέω αυτό. Γιατί πραγματικά ήταν αυτό που είπα, ότι έχω πάει, επειδή έχω πάει συναυλίες στην Ελλάδα, έχω δει κορίτσια, ας πούμε, 16, 17, 18 χρονών να έρχονται να μου λένε για τον Γιούρι, τρελαμένες, ας πούμε. Και έχω πάει και στη Λάρνακα, ας πούμε, και μου λέγαν όλοι για την Αρετή. Και πραγματικά προσπαθούσα να πάρω κάποιο σφιγμό να δω τι γίνεται, γιατί έρχονται, σου λένε, ας πούμε, ότι αυτός καλός, αυτός καλός. Και ήταν, δηλαδή, και αυτά τα δύο τα παιδιά νιώθω ότι ο κόσμος τα είχε βάλει στην καρδιά του, ας πούμε. Και πραγματικά δεν μπορούσα να καταλάβω τι γίνεται. Και όχι μόνο, είναι και ευαίσθητη ηλικία τους, δεν είναι κάποιοι άνθρωποι 30 αυτό ετών. Ακριβώς, αυτό είναι ακριβώς. Και 16 ετών, είναι 16 δεν ξέρεις πώς να τους πεις ότι τι. Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι, κοίταξε να δεις, δεν είναι ότι θα έπαιρνα σφιγμό από τον κόσμο για να κάνω αυτό. Το θέμα είναι ότι πραγματικά νιώθω ότι και οι δύο που φτάσαν εδώ πέρα, βασικά όλα τα παιδιά που περάσαν, αλλά πόσο μάλλον στους ημιτελικούς, έτσι, και είναι 16 χρονών, και πιστεύω ότι δεν το είδα μόνο εγώ, είδαμε όλοι μας την εξέλιξη που είχαν τα παιδιά από το πρώτο live βέβαια μέχρι τον ημιτελικό. Μιλάμε ότι έχουν ξεφύγει τα παιδιά και οπότε εμένα, εγώ εκείνη την ώρα αυτό το 3, ας πούμε, παραπάνω της 100 που έδωσα στην Αρετή, πώς ήταν το καθαρά το λόγω το είπα κιόλας ότι ο Γιούρι, πραγματικά όταν τον έβλεπα, ξέρεις, και όλοι μας, έβλεπα και τους υπόλοιπους, κάθε φορά που έβγαινε ο Γιούρι με τα αντισύματα, τα περίεργα, με τα μπαλέτα του που ήταν άρχοντας, πραγματικά, ξέρεις, γέλαγε η ψυχή σου, ρε παιδί μου, λες τι παλικάρι είναι αυτό, Θεέ μου. Και η Αρετούλα κάθε φορά που έβγαινε, υπήρχε απόλυτη σιωπή, απόλυτη ησυχία, σαν να συμβαίνει κάτι μαγικό. Αυτό λίγο, ναι, αυτό λίγο μου έκανε να δώσω. Φαίνεται, γιατί όντως τους φαίνατε όλους με το μέρος σας και μετά έναν λίγο να τους διώχνετε. Και τους στάζαμε κιόλας. Τους στάζαμε. Γιατί δεν τους στάζαμε. Εσείς εγώ δεν βόησες, τι λέγατε. Τους στάζαμε. Με το Γιούρι μιλήσατε. Κανονικά ο τέτοιος ωραίος πρέπει να πετάξει με Boeing για να χωρέσει όλους αυτούς που έχει τάξει να φτάσει στην αυλία. Να κάνει ομάδα βασικά. Ναι, πρέπει να ξέρω. Αληθεύει ότι η Αρετή λιποθύμησε. Ναι. Άκου να δεις το κοριτσάκι, γι' αυτό ήταν τόσο. Ναι, στον ημιτελικό. Εντάξει, παιδιά, πριν βγει να πει το τελευταίο τραγούδι, το καινούριο που μπαίνει στο iTunes για να ξεκινήσει η διαδικασία της ψηφοφορίας. Αφού είχε περάσει ή... Είχε περάσει, αλλά παιδιά, όλο αυτό το πράγμα που περνάνε τα παιδιά είναι τρομερό, έτσι. Είναι το άγχος εδώ εμείς, ας πούμε, και χτυπάει η καρδιά μας κάθε φορά που είναι ο Γιώργος να πει το αποτέλεσμα του κόσμου, ας πούμε. Κοπανάει, ναι. Το φέρεται εκείνη τη στιγμή. Και δηλαδή τι έπεσε κάτω, τη συνεφέρανε. Εντάξει, όχι. Απλά λίγο, ναι. Με τον Γιούρι μετά μιλήσατε. Ναι, μιλήσαμε με τον Γιούρι. Στεναχωρέθηκε. Κοίταξε, όλα τα παιδιά στεναχωριούνται που φεύγουν, είτε στους ημιτελικούς είτε πιο πριν. Όλοι στεναχωριούνται. Όλοι σίγουρα ότι όταν μπαίνει σε μια διαδικασία που κακά τα ψέματα έχει τίτλο, θες να κερδίσει. Όλοι θέλουν να πάρουν τον τίτλο. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι. Εντάξει. Ότι αυτή είναι η διαδικασία. Προφανώς όχι κατά σύντοση, ίσως δεν ξέρω. Είχε το πιο. Πώς ήταν το πιο δύσκολο δίδυμο να διαλέξει. Ναι, βέβαια. Νομίζω πως ναι. Και από πλευράς ηλικίας και απόδοσης. Και απόδοσης και απήχησης. Ναι, απήχησης δηλαδή. Το πιο δύσκολο ήταν αυτό. Δεν σου πήγαινε. Καθόλου. Ένα πράγμα δηλαδή, όπως το βλέπω εγώ, ένα πράγμα ένιωθα κάπου στο πίσω-πίσω. Ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να προσδιορίσω, δεν γινόταν να κόψει την Αρετή. Για λόγους... Θα το σηκώσουμε. Ναι, ξέρω, για λόγους...